Πολλής κόσμος ρωτάει αυτές τις μέρες. Πολλής κόσμος ρωτάει αυτές τις μέρες τι να κάνουμε. Απαντάμε, να μην τους αφήσουμε τόπο να σταθούν. Ό,τι κάνουν τα ταξικά σωματεία του Πειραιά που τις τελευταίες μέρες δεν τους αφήνουν να πάρουν ανάσα. Σιγά μην φοβηθούμε. Αφού άνοιξαν λογαριασμό με το λαό και την νεολαία, από το λαό και την νεολαία να την βρουν. Αφού άνοιξαν λογαριασμό με το εργατικό λαϊκό κίνημα, με τους νέους που σηκώνουν κεφάλι παλεύοντας για μια καλύτερη ζωή, το εργατικό λαϊκό κίνημα με τη μαζική αποφασιστική δράση της νεολαίας θα τους το ξεπληρώσει. Όχι μόνο με τη μαζική καταδίκη, αλλά και με τη μαζική κατακραυγή, την απομόνωση, το χλεβασμό, το ξεφτύλισμα. Αφού χρησιμοποιούνται για να μην θεργέψει η φάλη για τις σύγχρονες ανάγκες του λαού και της νεολαίας, αντιμετωπίζονται δυναμώνοντας τον αγώνα για την ανατροπή του συστήματος που τους γέννησε και όχι απλά με ένα ξέσπασμα. Το σύνθημα «Έξω οι φασίστες, οι δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής», από σχολεία, σχολές, τόπος δουλειάς και γειτονιές, να πάρει δηλαδή σάρκα και οστά τώρα, μαζί με την οργάνωση της πάλης ενάντια στη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική. Αυτό θέλει να εμποδίσει η κυβέρνηση. Εξισώνουν τους φασίστες.